κακό έχετε κάνει και δεν δείχνετε λίγο. Λίγο. Τι καρχαρίες είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό το γλυκό. Να, για σένα είναι αυτά. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Αυτό το γλυκό κορίτσι που έχει μπει στη ζωή μας, τη Ζωζεφίνα, και όλο και κάνει και άλλα βηματάκια προς τα πάνω, προς τα πάνω. Σε ευχαριστώ. Στο τραγούδι τη γνωρίσαμε και από ένα υπέροχο έτσι show με μεταμφιέσεις, μεταμορφώσεις. Τώρα έχεις κρατήσει το δικό σου, δική σου ταυτότητα και χτίζεις πάνω σε αυτό. Ναι. Και ήρθα σήμερα να σας μαγειρέψω. Και μαγειρεύεις και πολύ καλά. Και μαγειρεύω. Αυτά που κάνεις τα τρως. Σίγουρα. Κοίτα, έχω έρθει σήμερα για να δείξω μια συνταγή που είναι gluten free. Αυτό που μου έλεγες. Ναι, δηλαδή το αλεύρι είναι χωρίς γλουτένι. Ωραία. Και με ζάχαρη στέβια. Και με ζάχαρη γιατί στέβια. Γιατί εμείς οι νέες κοπέλες προσέχουμε. Εσύ τι... Κοίτα Κωνσταντίνα, εγώ πάω 3 φορές την εβδομάδα για προπόνηση. Ναι. Κάνω κολύμβι, κάνω θαλασσινά σπόρτα, ξέρεις. Τα ξέρω. Εκεί είμαστε, στη Γλυφάδα. Το θέμα είναι όμως να τρώμε και λίγο. Γιατί να τρώμε γλυκό, γιατί τα κανονικά γλυκά έχουν πολλές θερμίδες. Οπότε έχω βρει μια εναλλακτική. Για να μην στερούμαστε τίποτα. Ακριβώς. Και θα φτιάξουμε μια πολύ ωραία τάρτα. Γιατί εκτός από ένα pop γλυκό κορίτσι και καλή τραγουδίστρια, καλή φωνή, είσαι και καλή μαγείρισα. Έτσι. Και πάμε λοιπόν να φτιάξουμε την συνταγή σου. Ωραία, είναι λοιπόν χωρίς γλουτένι, όπως είπαμε, και είναι τάρτα μήλου. Είναι τάρτα μήλου και η συνταγή είναι πάρα πολύ εύκολη. Λοιπόν, βάζουμε 3 σκούπες αλεύρι. Όποιος θέλει να μην το βάλει χωρίς γλουτένι και θέλει κανονικό, να βάλει κανονικό αλεύρι. Εγώ απλά το κάνω χωρίς γλουτένι. Λοιπόν, 3 σκούπες αλεύρι. Πολλοί έχουν και τη δυσανεξία στη γλουτένι, οπότε τους είναι απαραίτητο. Θωμά, κουδέλα βοήθεια λίγο την κατά. Α, δεν κάνω να το πιάσεις. Μία κούπα ζάχαρη, στέβια. Βάζουμε ένα βουτυράκι 250 γραμμάρια. Μάλιστα. Ολόκληρο, να είναι θερμοκρασία δωματίου. Και τα βάζουμε σε ένα μπολ. Εύκολα, λίγα υλικά. Πάρα πολύ λίγα. Ναι, φτηνά. Δηλαδή το γλυκό αυτό βγαίνει περίπου στα 6 ευρώ. Αν είναι χωρίς γλουτένι και με το στέβια, βγαίνει περίπου στα 10 ευρώ. Α, είναι πιο ακριβά. Ναι, όπως θέλουν να το κάνουν από το σπίτι. Βγαίνει το ίδιο. Είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, εδώ μετά βάζουμε ένα κουταλάκι νερό. Θα το βάλω τώρα με το μάτι εγώ, γιατί όλα με το μάτι. Έτσι μαγειρεύεις στο σπίτι. Ναι, έτσι, σεξι. Μάλιστα. Λοιπόν, και τα ανακατεύουμε. Εγώ θα το κάνω τώρα λίγο έτσι. Α, και σημερώς, πάνε τα λουλούδια που σου. Μα όλοι μου στέλνουν στο Instagram, γιατί βάζω και μουσική όταν μαγειρεύω. Ναι. Αν έχω δει κάτι βιντεάκι που ανεβάζεις. Ναι, βάζω τη μουσικούλα μου, βάζω τα ρόμου τα ρούχα και μαγειρεύω. Στο παίρνω. Ναι. Βέβαια, δεν πρέπει να το διασκεδάσουμε. Δεν θα το κάνεις με το αναδευτήρι με χέρι. Όχι, γιατί με χέρι. Σου είδα ότι κολλάει τώρα μέσα. Ναι, έχεις δίκιο. Απλά ντρεπόμουν λίγο, αλλά θα το κάνουμε χέρι. Με χέρι, αφού μου έχει όλα τα καλά θα τα γάζια. Εδώ το σπίτι σπιτάκι. Έτσι. Αυτό θα το χρειαστούμε και το έχεις. Ναι, άστα. Α, εντάξει. Είναι σε χαμηλή φωτιά στο ένα. Ναι, τώρα εδώ που είναι το ταψάκι, το τηγάνι μας, θα βάλουμε τα μήλα που τα έχουμε ψιλοκόψει. Έχει βάλει λάδι, βούτυρο. Όχι, είναι το βούτυρο από πριν. Αυτό δηλαδή τώρα που φτιάχνουν είναι η τάρτα μας. Okay. Δεν παίρνουμε έτοιμη τάρτα από το σούπερ μάρκετ, το φτιάχνουμε. Ναι, βλέπω εδώ και το ειδικό το σκεύος. Έχουμε βάλει... Να το. Έχεις βάλει μία λαδόκολλα. Ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, θα βάλω λίγο νεράκι γιατί... Κολλάει λίγο, το βλέπω. Κολλάει, ναι, πρέπει να κολλάει. Ωραία, και πετάμε εδώ παράλληλα τα μήλα μας. Θα σας βοηθήσω. Ναι, παρακαλώ. Οκ. Okay. Πώς πήγε το μαγαζί? Ολοκληρώθηκαν οι εμφανίσεις που ήσουν ναι, στο τελειώσαμε box. Πριν 3 εβδομάδες στο box. Πήγε πάρα πολύ καλά. Ήσασταν από τα μαγαζιά που λειτουργήσε περισσότερο νομίζω από όλα. Ναι. 6 μήνες ναι, κοντά ή παραπάνω. 6 μήνες και ήταν από τις καλύτερες μου συνεργασίες. Όχι εδώ μέσα. Α, το βάζουμε εδώ. Αλήθεια. Ναι, ανοίγουμε. Πόσο άσχετη. Δεν πειράζει. Έπεσε ένα. Ευτυχώς το πρόλαβε. Α, στο βουτυράκι λοιπόν. Στο... Ναι, όλο το πετάμε μέσα. Σε τι φωτιά. Το βάζουμε στα 7 ή στο 8. Δυνατή φωτιά. Όλο, βάλτε. Όλο. Okay. Θέλουμε να είναι πλούσια η τάρτα. Κόκκινο μήλο. Κόκκινα και πράσινα βάζω εγώ για να έχει ωραία γεύση. Δεν είναι λίγο ξινά τα πράσινα στην τάρτα, πώς θα είναι? Κωνσταντίνα, άμα το δοκιμάσεις, είναι τρομερό. Ναι. Ναι, λοιπόν, το ανάψαμε αυτό, ναι. Λοιπόν, το έχουμε ανάψει. Το απλά ξέρεις τι. Θέλει να ανάψουμε και το εξωτερικό, γιατί αυτή η αιστεία έχει ανοίξει λίγο το μέσα. Θέλει και την τελεία, περίμενε. Λοιπόν, έτοιμο είναι αυτό. Αυτό τώρα επειδή είναι χωρίς γλουτένι, γελί σαν μπισκότο. Πρέπει να ανοίξει και το έξω.
Πώς ανοίγει. 5 χρόνια δεν την έχω μάθει ακόμα. Πάρα εδώ, ούτε εσύ. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, αν βάλετε τα 8 μήλα που του είπα, βγαίνει 2 τάρτες. Οπότε θα έχουμε πιο πολύ. Τώρα πόσο έχεις βάλει εδώ, με μπέρδεψες. Λοιπόν, εδώ φτιάχνω τη τάρτα μας. Τη φτιάχνουμε εδώ ωραία, να πάρει το σχήμα του σκεύους. Ζωζεφίν, λοιπόν, αυτό ήταν, δεν το χτυπάς αυτό ούτε ήταν, σε παιδιά, μίξε, ούτε αυγά, ούτε τίποτα. Είναι πανεύκολο. Πώς γίνεται. Είναι πολύ εύκολο. Μάλιστα, δεν θα είναι πολύ σκληρή μετά. Όχι, είναι σαν μπισκότο, το δοκίμασες. Όχι, τώρα θα το δοκιμάσω. Είναι τρομερό. Και δεν παχαίνει. Έχεις βάλει και κανέλα. Κανέλα, ναι, βάζω από πάνω. Λοιπόν, τι βλέπω εδώ. Αυτό τώρα βάλαμε τα μήλα μας εδώ στο τηγάνι. Ναι. Λοιπόν, ρίχνω λίγο λεμονάκι. Για να μας βγει ωραίο. Χωρίς τα κουκούτσια. Βάζω κανέλα, μπόλικη που κάνει και καλό. Είναι αντοξιοδυτική. Τα προσέχεις εσύ αυτά. Πάρα πολύ. Προσέχεις πάντα. Κοίτα, από μικρή ήμουν στον αθλητισμό. Οπότε με ενδιαφέρει να προσέχω και να τρώω υγιεινά. Πιο πολύ να τρώω υγιεινά. Έχουμε κουταλάκι. Εντάξει, το κάνουμε το πυρούνι. Λοιπόν, τα ανακατεύουμε. Εδώ δεν βάζουμε κάτι γιατί το μήλο βγάζει τα ζουμιά του. Οπότε το αφήνουμε αυτό 3 λεπτάκια να γίνει πολύ ωραίο. Κάτι πώς πήρε τα σκεύη μας. Είναι τελειστία στην κουζίνα. Πού πήγαν τα κουτάλια, εδώ δεν τώρα, έχω κουτάλι. Πάνω από το μήλο μπορούμε να πετάξουμε και λίγο ζαχαρίτσα. Κάτσε να πάρω. Ζάχαρη, ναι. Αχνή. Στέβια. Και άλλη στέβια. Ζάχαρη. Ναι, θα χαλάσει εδώ ρε Ζωζεφίνα. Όχι, όχι, το αφήνουμε. Βάζουμε 2 κουταλάκια ζάχαρη. Ναι. Γιατί. Εμένα, ξέρεις γιατί γελάνω. Γιατί τα κάνω όλα με το χέρι. Δεν το μετράω. Δεν κάνω τις συνταγές. Δεν σε έχω βάλει στο σπίτι να κάνεις μια σαλάτα. Δηλαδή, βλέπω άλλους που κάνουν γλυκά και είναι όλα μετρημένα. Εγώ τα κάνω όλα με το μάτι. Μα ζαχαροπλαστική όμως δεν είναι αυτό, οπότε πρέπει οι δοσολογίες να είναι συγκεκριμένες. Ό,τι γλυκό κάνω, το κάνω με το μάτι. Δεν πάω με τις δοσολογίες. Να σου βρήκα κουτάλι. Ναι. Τα κλέβουν στο happy day. Λοιπόν, αυτό τώρα θα βγάλει το ζουμάκι του, το μήλο. Το αφήνουμε εδώ λιγάκι. Τώρα πήρε και φωτιά για τα καλά, είμαστε τέλεια. Όχι, είναι τέλειο. Τώρα θα δεις. Πόση ώρα θα τα αφήσουμε τα μήλα μας. 3 λεπτάκια. Α, μόνο. Μέχρι να δούμε ζουμάκι. Okay. Αυτό είναι το γλυκό. Το βάζουμε το από πάνω, από πάνω και είναι έτοιμο. Αλήθεια. Ναι. Τόσο γρήγορα και απλά. Ναι. Πολύ ωραία. Και έχω και άλλες συνταγές. Και μετά το βάζουμε ψυγείο. Τι κάνουμε μετά. Όχι, το αφήνουμε έξω. Κοίτα, πρέπει να το φας στις 3 μέρες γιατί δεν έχει συντηρητικά. Και στις 3 μέρες μπορεί να βγάλει μούχλα. Ξέρεις, χαλάνε κατευθείαν. Δεν θα έχει και γεύση το μήλο. Ναι. Θα είναι ωραίο, δεν ξέρω. Το βλέπεις που αρχίζει και βγάζει τα ζουμάκια. Ναι. Λίγο ακόμα θέλει και είναι έτοιμο. Πολύ ωραία. Τι ετοιμάζεις τώρα. Λοιπόν, φεύγουμε τη Δευτέρα για Madwalk. Πού εννοείς. Madwalk Κύπρου. Α, φιλιά και στην Κύπρο, μας βλέπουν και στην Κύπρο. Ναι, 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 και όλο ξεχνάνε. Και την αγαπώ πολύ την Κύπρο. Και εγώ την αγαπώ πολύ και έχω καιρό να πάω. Είναι ωραία. Είναι και γίνονται τα Madwalk. Και θα παρουσιάσουμε το καινούριο μας τραγούδι με την Κόνη. Και είπαμε να βγάλουμε ένα τραγούδι, θα είμαστε κολλητές. Ναι. Την Κόνη την Μεταξά, την κόρη του Λευτέρη. Ναι. Ναι. Θα κάνουμε μια διασκευή το τραγούδι και όλο χάλαγε το αμάξι, το Μάριο Ψημόπουλο. Μάλιστα. Και θα κυκλοφορήσει από Panic Records. Αυτό το είχε πει κάποιος, το είχε το τραγουδήσει. Το είχε πει ο Νότης που είχε κερδίσει το Fame Story. Κάτι θυμάμαι, μπράβο. Που είχε βγει νικητής. Ναι. Και είπαμε να το κάνουμε διασκευή γιατί είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Νομίζω είναι έτοιμα τα μήλα. Ναι, εγώ βγάζω και τα γάντια. Και θα το κάνετε διασκευή. Ναι. Πολύ ωραία. Και η πρώτη σας εμφάνιση ουσιαστικά θα είναι στα ΜΑΤ. Ναι. Και μετά πάμε να κάνουμε τα γυρίσματά μας για το βίντεο κλιπ. Τη Πάργα. Στην όμορφη Πάργα. Πάργα. Ναι. Τι ωραία νερά εκεί. Ναι. Κωνσταντίνα, μια χαρά το κάνει. Ναι, αφού βλέπεις, μπαίνω στην κουζίνα ενεργά. Θέλω να πεις τα παιδιά μετά. Όχι, μου έχεις φτιάξει και εμένα τρομερές σαλάτες, να το λέμε αυτό. Εντάξει. Με κοτόπουλα. Ο καθένας το είδος του. Λοιπόν, τα πλώνουμε εδώ. Εγώ μονίμως κάνω δίαιτα. Εσύ δεν προσέχεις και είσαι έτσι. Όχι, προσέχω. Δεν είναι άδικο. Δεν Όχι. είναι άδικο. Μα γι' αυτό λέμε άλλες εναλλακτικές για να αφού Ωραία. Προσέχουμε. Λοιπόν, αυτό είναι παιδιά. Το βάζουμε στο φούρνο. Πόση ώρα και πόσους βαθμούς. Το βάζουμε στους 200 βαθμούς για 30 λεπτάκια. Έχουμε προθερμάνει φούρνο. Ή όχι, δεν πειράζει. Πρέπει να το προθερμάνουμε. Ωραία, θα το κάνουμε λίγο όσο θα σε αφήσω Ωραία. Εγώ. Θα κάνω ούτως ή άλλως, θα κάνουμε μια παύση και θα Τέλεια. Τα πούμε στη συνέχεια, θα μας τραγουδήσεις κιόλας. Ναι. Βάζεις φούρνο. 200.
Πάνω κάτω. Πόση ώρα? Αυτό, 25 λεπτά με 30. Εξαρτάται το φούρνο, θα το δείτε εσείς. Το μάνα λαμβάνει για να πάω εγώ εδώ πέρα στο καλοκαιράκι και θα σου ξανάρθω μετά. Τέλεια. Εσύ θα μου ξανάρθει μάλλον. Λοιπόν, χαιρετώ. Τι είναι αυτά εδώ? Τα δικά μου είναι. Λοιπόν, το καλοκαίρι μπήκε, όχι σήμερα, αλλά γενικά.